Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Θανάσης Τονίδης και το Take It Tasty. Αν είσαι καινούριος στο κανάλι αυτό, κάνε μια εγγραφή και το καμπανάκι. Σήμερα θα δούμε μια σειρά από μπισκότα, βρώμης και συγκεκριμένα από την Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου έχει βγάλει 5 διαφορετικούς κωδικούς με μπισκότα βρώμης. Πριν πάμε να δούμε όμως τα μπισκότα, ας πούμε λίγο για τη βρώμη, γιατί όλο και περισσότερες εταιρείες πλέον βγάζουν προϊόντα με παράγωγα τη βρώμη. Η βρώμη λοιπόν, η επιστημονική της ονομασία Arena Sativa, αν και κανονικά πρωταρχικά προοριζόταν για ζωοτροφές, χρησιμοποιείται πλέον και για την τροφή του ανθρώπου μετά από μελέτες όπου διαπιστώθηκε ότι κατεβάζει τη χοληστερή. Είναι πιο υγιεινή διατροφή. Η βρώμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή του ανθρώπου με πολλούς τρόπους. Συνήθως παρασκευάζεται ως μπλιγούρι μετά από επεξεργασία ή το σπάσιμο του καρπού τέλος πάντων, ή ως αλεύρι βρώμης μετά από άλεση. Χρησιμοποιείται και ως συστατικό σε πολλές συνταγές, όπως για παράδειγμα για γλυκά βρώμης, μπλιγούρι βρώμης, μπισκότα βρώμης, καλή ώρα, και ψωμί βρώμης. Μπορεί επίσης να καταναλωθεί και ομί. Ήδη τα μπισκότα βρώμης, όπως προανήγγυλα, έχουν μπει για τα καλά στη ζωή μας. Οι περισσότερες εταιρείες έχουν βγάλει και μία σειρά από μπισκότα βρώμης. Η βρώμη θεωρείται ιδιαίτερα υγιεινή τροφή. Μετά από έρευνες, όπως προανήγγυλα, από κλινικές μελέτες που διαπίστωσαν ότι η βρώμη μειώνει την κακή χοληστερίνη, την έκανε ιδιαίτερα δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Τα θρεπτικά συστατικά, η θρεπτική της αξία δηλαδή, της βρώμης που περιέχει ενέργεια, υδατάνθρακες, διαιτητικές ίνες, λιπαρά, πρωτεΐνες, βιταμίνη B5, βιταμίνη B9, ασβέστιο, μαγνήσιο και βήτα γλυκάνη. Αυτά για την βρώμη, γιατί θα τη συναντήσουμε προφανώς όλο και περισσότερο, θα τη συναντάμε. Ήδη παρουσιάσαμε και άλλα μπισκοτάκια με βρώμη. Θα δούμε τώρα και την Παπαδοπούλου, έτσι να ξέρουμε λίγο τι εστί βρώμη. Λοιπόν, πάμε στην Παπαδοπούλου, που αυτή τη φορά μας παρουσιάζει μπισκότα βρώμης με μήλο και ξερούς καρπούς. Είναι αυτός εδώ ο κωδικός, ένας. Μπισκότα βρώμης με σταφίδες και κανέλα σε πορτοκαλί. Μπισκότα βρώμης με μαύρη σοκολάτα. Μπισκότα βρώμης χωρίς προσθήκη ζάχαρης με γεύση πορτοκάλι. Και μπισκότα βρώμης πάλι χωρίς προσθήκη ζάχαρης με κακάο και μαύρη σοκολάτα. Ας πάμε να τα δούμε όμως ένα-ένα και να τα δοκιμάσουμε. Λοιπόν, έχουμε και λέμε το πρώτο μας μπισκοτάκι, μπισκότα βρώμης με μαύρη σοκολάτα, με καστανή ζάχαρη και πηγή φυτικών ινών. Λέει εδώ πάνω, 150 γραμμάρια καθαρό βάρος, μπισκότα βρώμης με κομμάτια μαύρη σοκολάτας, βρώμη, αλεύρι σίτου, καστανή ζάχαρη 100% και πάει παραπέρα. Τα συστατικά δεν θα σας τα πω. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε. Ωραία.
προσφυγής στη συσκευασία για να μην μαλακώσουν τα μπισκότα. Μυρίζει βρώμινη. Τα μπισκοτάκια μας είναι αυτά εδώ. 2, 4, 6, 8, 9 μπισκοτάκια στη συσκευασία. 2, 4, 6, 8, 9. Αυτό εδώ. Λοιπόν, με μαύρη σοκολάτα λέει. Θα βλέπουμε τα κομματάκια της μαύρης σοκολάτας. Ήδη έχει φύγει και εδώ και στο δάχτυλό μου είναι. Για να δοκιμάσουμε. Ωραία είναι, τραγανά μπισκοτάκια είναι. Δεν ξέρω αν το καταλάβετε ακόμα από το σπάσιμο. Είναι νόστιμα. Σοκολάτα έχει μέσα. Αρκετά γευστικά. Πάμε να αλλάξουμε λίγο γεύση και πάμε να δοκιμάσουμε σταφίδες με κανέλα. Και αυτή η συσκευασία με καστανή ζάχαρη και πηγή φυτικών υμνών στα 150 γραμμάρια. Λοιπόν, και εδώ αρχαιογός, να μην αλαφώσουν, να κρατιούνται φρέσκα. 2, 4, 6, 8 και εδώ 9 μπισκοτάκια. Εμφανισιακά μοιάζει πολύ με τη μαύρη σοκολάτα. Αν και εδώ έχει σοκολάτα, εδώ έχει σταφίδες. Άμα τα βάλουμε δίπλα-δίπλα, μοιάζουν το ίδιο όμως. Πάμε να δούμε τη γεύση τους. Α, εδώ μυρίζει κανέλα. Τέλειο. Τέλειο. Με θυμίζει Χριστούγεννα. Καταπληκτικό. Πολύ ωραίο. Δηλαδή να χιονίζει έξω, να κάθεσαι να πίνεις τον καφέ σου και να τρως τέτοια μπισκοτάκια. Χριστουγεννιάτικο. Χριστουγεννιάτικη γεύση, παιδιά, καταπληκτικό. Κανέλα και σταφίδα πολύ μου άρεσε. Πάμε να δούμε τώρα με μήλο και ξερούς καρπούς. Με καστανή ζάχαρη και πάλι πηγή φυτικών υνών και πάλι στα 150 γραμμάρια. Το ίδιο πράγμα με τα προηγούμενα. Για να δούμε εδώ. Αλλαγές αυτό με την κανέλα και με τις σταφίδες, εκπληκτικό. Δεν μυρίζω τίποτα. 2, 4, 6, 8, 9 και εδώ. Μπισκοτάκια. Εδώ δεν πολύ μοιάζει με το προηγούμενο, δεν έχει τα μαύρα στίγματα για να μας μπερδεύει. Παιδιά, εδώ λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω. Κάποια έντονη γεύση. Αν και μου έρχεται λίγο στο τέλος, λίγο κομματάκι μήλου. Αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι ότι κάποια έντονη γεύση. Γεύση βρώμης. Δηλαδή δεν έχει γεύση. Mm.
δεν ενθουσιάστηκα. Δεν τρελάθηκα. Νόστιμο είναι, αλλά... Πάμε να δούμε τώρα το μπισκότα βρώμης από τη σειρά χωρίς ζάχαρης. Δύο είναι αυτό. Και το βλέπουμε και στην πράσινη συσκευασία. Ενώ τα άλλα έχουν άλλα χρώματα. Που είναι με κακάο και μαύρη σοκολάτα. Πλούσια σε φυτικές ίνες. Χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Εδώ είμαστε στα 155 γραμμάρια. Δεν βγαίνει κάτι πολύ ιδιαίτερο. 2, 4, 6, 8, 9. Πάλι μπισκοτάκια εδώ. Αλλά εδώ είναι λίγο το χρώμα τους πιο εμφανή, πιο σκούρο. Έχει, κάτσε να πάρω ένα άλλο. Όχι, όλα το ίδιο είναι. Έχει μερικά κομματάκια μαύρης σοκολάτας. Με κακάο και μαύρη σοκολάτα λέει. Για να δούμε. Τραγανό είναι πάντως. Δεν είναι γλυκό. Από τη στιγμή που δεν έχει ζάχαρη μέσα, προσπαθεί να πάρει την γλύκα του από την μαύρη σοκολάτα, πόσο γλυκιά να είναι η μαύρη σοκολάτα, και από το κακάο. Δεν είναι πολύ γλυκό. Τρώγεται ευχάριστα με. Όποιος έχει πρόβλημα με τη ζάχαρη, θα του αρέσει. Εγώ ακόμα αγαπώ ζάχαρη. Πάμε να δούμε τώρα και το τελευταίο, που είναι με γεύση πορτοκάλι, πάλι χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Πλούσιες σε φυτικές ίνες λέει, και αυτή η συσκευασία είναι στα 155 γραμμάρια. Λοιπόν... εδώ μυρίζει πορτοκάλι όμως. Μπορείς πάρα να μην έχει τόσο έντονη γεύση εκτός αυτή με την κανέλα. Αλλά εδώ μυρίζει πορτοκάλι. 2, 4, 6, 8, 9 κομμάτι και εδώ. Και πορτοκαλί, πορτοκαλί. Και σαν να είναι λίγο πιο μεγάλο. Μια ιδέα. Πιο μεγάλο. Μυρίζει πορτοκάλι, ναι. Αυτό είναι πιο νόστιμο από αυτό με τη μαύρη σοκολάτα και με κακάο. Μπορεί να μην έχει ζάχαρη, αλλά σου βγάζει αυτή την δροσίτητα, να το πω έτσι, του πορτοκαλιού. Τη γεύση του πορτοκαλιού και εξισορροπεί τη βρώμη με το πορτοκάλι. Είναι πιο νόστιμο νομίζω. Ωραίο είναι. Λοιπόν, θα τολμήσω να τα βάλω σε μια σειρά κατά τη δικιά μου προτίμηση. Τι μου άρεσε περισσότερο. Νούμερο 1. Σταφίδες και κανέλα. Νούμερο 2. Το πορτοκάλι. Τρία. Τέσσερα. Και πέντε. Λοιπόν, ανακεφαλαίωση. Μπισκότα βρώμης με σταφίδα και κανέλα μου άρεσε
περισσότερο από τους 5 κωδικούς. Ο αμέσως επόμενος κωδικός που μου άρεσε ήταν με γεύση πορτοκάλι. Και στους 3 υπόλοιπους δεν είναι κακοί, απλά δεν ενθουσιάστηκα τόσο πολύ. Είναι με μαύρη σοκολάτα, με μήλο και ξηρούς καρπούς και με κακάο και μαύρη σοκολάτα χωρίς προστίκη ζάχαρης. Αυτά φίλοι μου για τα μπισκότα με βρώμης της Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Αν δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, κάνε μια εγγραφή, πάτε το καμπανάκι και περιμένεις νέα βίντεο μου. Σας ευχαριστώ πολύ, μέχρι το επόμενο.